Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για το συνέστημα της χαράς. Χαρά προέρχεται από τη λέξη χαίρο, αρχαιοελληνικό ρήμα, που σημαίνει νιώθω ικανοποίηση. Χαρά είναι ένα πρωτογενές συνέστημα που εκφράζει την ευχαρίστησή μας για ένα γεγονός, για μια κατάσταση, για ένα πρόσωπο ή μια ανάμνηση. Χαρά μπορώ να νιώσω από εσωτερικούς παράγοντες, δηλαδή από μια ανάμνηση, αλλά και από εξωτερικούς, από μια κατάσταση που βιώνω στο σήμερα. Χαρά μπορώ να νιώσω από ένα μικρό γεγονός και πολύ ασήμαντο. Για παράδειγμα, αν είμαι γεωργός, μπορώ να νιώσω από τη βροχή που ρίχνει, μπορώ να νιώσω χαρά. Και μέχρι ένα πολύ σημαντικό γεγονός, για παράδειγμα την γέννηση του πρώτου μου αδερφού. Χαρά είναι επίσης ένα συναίσθημα που το νιώθω στο εδώ και το τώρα, αυτή τη στιγμή. Που η στιγμή κρύβει τόσο μεγάλο πλούτο μέσα της, που αν καταλαβαίναμε το μέγεθός του, αλλάζαμε τρόπο ζωής, αλλάζαμε τρόπο σκέψης. Δεν πρέπει όμως να ταυτίζουμε την χαρά με την ευτυχία. Η ευτυχία είναι μια γενικότερη κατάσταση την οποία βιώνουμε. Χαρά είναι ένα συναίσθημα, όπως είπαμε και πριν. Είναι μια ευχαρίστηση, είναι ένα ενθουσιασμός. Είναι ευγνωμοσύνη για την κάθε στιγμή. Αν μάθουμε να βιώνουμε τη χαρά όπως βιώνουμε και το συναίσθημα της ευγνωμοσύνης, τότε η ζωή μας μπορεί να αποκτήσει ένα άλλο νόημα, μια πιο όμορφη ουσία. Το κάθε πράγμα, το κάθε ζήτημα στη ζωή μας έχει δύο πλευρές, όπως το νόμισμα. Είναι στο χέρι μου λοιπόν ποια πλευρά θα επιλέξω να ακολουθήσω. Πρώτα όμως οφείλω στον εαυτό μου να φωτίσω και τις δύο πλευρές του νομίσματος, και τη θετική και την αρνητική. Με το να μένω στη θετική πλευρά των πραγμάτων, υιοθετώ έτσι ένα τρόπο ζωής, μια στάση ζωής που υπερτερεί και κυριαρχεί η χαρά. Φωτίζει έτσι τη ζωή μας, με αποτέλεσμα στο τέλος να βιώνω όλο και συχνότερα το συνέστημα της χαράς. Αυτό μάλιστα λένε και οι έρευνες. Μια τελευταία έρευνα γύρω από αυτό το θέμα, μια έρευνα της Αμερικανικής Εταιρείας Ψυχολόγων, δείχνει ότι οι άνθρωποι που βιώνουν όχι μόνο θετικά συναισθήματα, αλλά και μια ποικιλία θετικών συναισθημάτων, παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα φλεγμονής και έτσι μειώνεται ο κίνδυνος για την ανάπτυξη χρόνιων ασθενειών, όπως ο ζαχαρός διαβήτης και οι καρδιακιακές παθήσεις. Τέλος, κλειδί για την υπόθεση της χαράς, για το συνέστημα της χαράς, είναι να αντλώ ευχαρίστηση από τις απλές και μικρές στιγμές. Και όχι μόνο να αντλώ ευχαρίστηση, αλλά και να νιώθω ευγνωμοσύνη για αυτές τις απλές στιγμές.